Όχι, να ξέρεις, ο κουρεμπτής προκλήθηκε. Έδωσε μια παραγγελιά, έτσι δεν έγινε. Ήταν κάτι κολόμπατσι εκεί πέρα, μαγιά και κούντας και τα λοιπά. Τώρα έχει... Ήτανε διαφορετική κέρια. Ήτανε διαφορετική κέρια. Πιο μαλακή κέρια από τους τωρινούς. Όχι, ήταν η σκληρή αστυνομία τότε. Τώρα τι είναι η αστυνομία, δεν είναι σκληρή. Τώρα είναι χειρότερη είναι τώρα. Τώρα είναι παιδικά πράγματα. Τι είναι παιδικά. Χαμούρες ήταν και τότε, χαμούρες είναι και τώρα. Εντάξει. Τότε ήταν χαμούρες. Χαμούρα ήταν. Γιατί έδωσε παραγγελιά, μαγιά ας πούμε κτλ. Πάντα πρέπει να ξέρεις ότι ο άλλος απέναντι μπορεί να είναι πιο τρελός από σένα ή να είναι. Ξέρω εγώ, δεν έχει να χάσει τίποτα. Πάδεις έναν 70 χρονών στον δρόμο, 75. Και να του πει άντρε κολόγια και τα λοιπά, και αυτό να έχει καρκίνο, α πούμε, και να έχει ενόπλα και τι παίζει, όχι να υπάρχει. Δεν ξέρει, δηλαδή η μαγιά καλή είναι. Όταν είσαι οργισμένο, όταν είσαι αδικημένο, τότε πρέπει να βγάζει. Όχι η μαγιά, να βγάζει την οργή σου. Τώρα ο άνθρωπο πήγε να πει μια παραγγελιά, και αυτή η μαγιά και τα λοιπά. Του γύρισαν τα μυαλά του άλλου, του έφαγε λάχανο. Βέβαια και αυτό έφαγε τη ζωή του. Έφαγε τη ζωή του, τελείωσε από εκεί και πέρα, 35 χρονών ήταν τότε. Γύρισε εδώ, γύρισε εκεί, φυλακές, ιστορίες, βγήκε το 96, ποιος θα σε πάρει. Στο χωριό πήγε πάνω, δεν το δεχτήκανε. Εντάξει, τότε στο Αιγίνιο, κάθεσε στην Αθήνα, έκανε μια βασανισμένη στη ζωή, μια ιστορία, για μια στιγμή. Για μια στιγμή, για ένα τσακ, ναι, σωστό. Γιος κομμουνιστή δεν ήταν και τον κυνηγούσαν. Ήταν γιος κομμουνιστή και τον κυνηγούσαν. Δεν ξέρω αν ήταν γιος κομμουνιστή και τον κυνηγούσαν, αλλά εγώ ξέρω ότι στην Αθήνα πού το ξέρω ότι ήταν γιος κομμουνιστή. Τους ξέραν όλους τότε. Τους ξέραν, ναι. Αλλά γιατί... το θέμα δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι την εποχή εκείνη ήταν άγρια τα πράγματα. Εσείς πώς ετών είστε? Εγώ 67. Άρα δεν φαίνεστε τόσο. Ήμουν την εποχή. Αλλά... Και τώρα σκληρά είναι. Τώρα είναι αστεία. Αστεία. Η αστυνομία είναι αστεία. Να βαράει το χημικό και σε δεμά είναι. Είναι αστεία. Έχω ζήσει 30 χρόνια στην Ελλάδα. Στη Γερμανία. Στην Αμερική. Στην Αμερική. Εντάξει, στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία είναι... Εδώ είναι φούπουλο, ε. Παιδιά, είναι κωμικό. Να τριγυρίσεις τώρα εδώ πέρα, δεν θα βρεις ένα αστυνομικό. Εκεί, κάθε πιο πολλά αστυνομικά περιπολούν στους δρόμους, παρά πολιτικά. Τότε ότι οι επιχούντες ήταν πιο σκληρά, δηλαδή. Πολύ σκληρά. Βαρούσαν αλίπητα. Όχι βαρούσαν αλίπητα. Είχε άλλο κύρος ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός κοιτάζει στον αστυνομικό και σου λέει: ναι, κοιτάξτε, λάβω να σε πάρω μέσα για. Τέτοια μαγιά. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν τολμούσε να κάνει κουβέντα. Κουβέντα, ναι, να κάνει διάλογο και τα λοιπά. Όχι τέτοια πράγματα. Πάντως. Ναι. Και τώρα σε 3 χρόνια έχουν δολοφονήσει έναν 15χρονο, 10 μετανάστες. Τι είναι αυτά, αυτά είναι αστεία, ρε παιδιά. Αυτά είναι κωμικά. Τότε ήταν χειρότερα. Δηλαδή, άμα συγκρίνει.